Η αλληλεγγύη και η αγάπη ξεχυλίζουν σε κάθε γειτονιά της χώρας. Η κυρία Μαρίνα από την Κρήτη έχασε τα πάντα και πλέον ζει μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Ο αγώνας της δύσκολος. Και όμως δίπλα της βρίσκονται άνθρωποι που τη βοηθούν με όποιο τρόπο μπορούν. Ανοίγει την πόρτα του αυτοκινήτου της και μπαίνει στο σπίτι της. Γιατί σπίτι της τα τελευταία δύο χρόνια είναι το αμάξι που βλέπετε. Και πάμε στο αυτοκίνητο. Τώρα πάνε δύο χρόνια. Πριν τι δουλειά κάνατε? Ήμουνα καθαρίστρια. Μέσα στο γιο ταχύ βρίσκονται όλα τα υπάρχοντά της. Η κυρία Μαρίνα σκουπίζει τα μάτια της από τα δάκρυα. Δάκρυα απόγνωσης αλλά και ευγνωμοσύνης για τους συνανθρώπους της. Για εκείνους που μοιράζονται το λίγο που έχουν. Απλώς θα τα έρχομαι για κάνα καφέ. Επειδή εσύ είναι δωρεάν. Τώρα μου είπε μία φίλη μου που γνώρισα να μπορέσω να πάω στη Σάμο να κάνω οικογενειακά Χριστούγεννα μαζί τους. Άνθρωποι που παλεύουν καθημερινά, που δίνουν τη δική τους μάχη για επιβίωση, που πέφτουν αλλά σηκώνονται και πάλι, που απογοητεύτηκαν αλλά δεν χάνουν το κουράγιο τους, που ελπίζουν και προσδοκούν. Με ρωτάνε, κύριε Γιάννη, έφερες κανένα ψωμάκι να μας το δώσεις? Έχω κάτι φούρνο, σας είναι καλά? Ο κύριος Γιάννης Λαγογιάννης σερβίρει καφέ δωρεάν. Δεν το σκέφτεται, δεν το κάνει για να του πούνε ευχαριστώ. Το νιώθει. Είναι για εκείνον το αυτονόητο. Εγώ παλιά που δούλευα, τέτοιες μέρες ήταν το σπίτι μου γεμάτο δώρα. Πρέπει να μας ξανοίξουν και εμάς. Αγάπη, να περάσει καλά ο κόσμος και να έχει υπομονή και μην αγχώνεται. Ο καθημερινός αγώνας είναι δύσκολος. Η αλληλεγγύη, η αγάπη, η κατανόηση και η αλληλοϋποστήριξη όμως, ρίζες βαθιές στο DNA του Έλληνα, γίνονται αντίδοτο, δυναμώνουν την πίστη και τον αγώνα για μια καλύτερη στιγμή, για μια πιο εύκολη ζωή, για ένα καλύτερο μέλλον.